Κυρίες και κύριοι, είναι τα τελευταία γεγονότα από το μεγάλο κανάλι. Καλησπέρα σας. Έκτακτα μέτρα προστασίας με εντολή του Πρωθυπουργού έχουν ληφθεί για όλους τους βουλευτές μετά την επίθεση των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη κατά του βουλευτή Άρτας Ελευθερίου Παπαδημητρίου. Δύο έρωποι τρομοκράτες που παρακολουθούσαν εδώ και μία εβδομάδα του βουλευτή του έσαν ενέδρα το πρωί κοντά στο σπίτι του στο Μαρούσι και τον πυροβόλησαν μέσα στο αυτοκίνητό του, τραυματίζοντάς τον στα πόδια. Η 17 Νοέμβρη ανέλαβε με προκήρυξη την ευθύνη για την επίθεση κατά του βουλευτού, αλλά και για τα χτυπήματα στις εφορίες Νέας Φιλαδελφίας και Αμαρουσίου. Ο κ. Παπαδημητρίου χειρουργήθηκε με επιτυχία και στα δύο πόδια. Η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά και σήμερα θα βγει από την εντατική. Ο βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Παπαδημητρίου, ξεκίνησε μόνος στις 9 παρατέταρτο το πρωί από το σπίτι του στην οδό Άρεως 13 στο Μαρούσι, όπως κάθε πρωί, με προορισμό το γραφείο του. Το δρομολόγιο του ήταν πάντα ίδιο. Οι τρομοκράτες το γνώριζαν και είχαν στήσει καρτέρι στην οδό Ρόδου. Μόλις οι μερσεντές του κ. Παπαδημητρίου έστριψε από τη Βασιλεία Αλεξάνδρου στην οδό Ρόδου, ένα φορτηγάκι που ήταν σταθμευμένο δεξιά της έκλεισε το δρόμο. Ένας από τους τρομοκράτες έμεινε στο φορτηγάκι. Ο δεύτερος, που κρατούσε στα χέρια δοχεία με χρώματα για να μην κινήσει υποψίες, περίμενε στο πεζοδρόμιο. Ένας από τους δύο του έκανε νόημα να σταματήσει, γιατί θα χρειαζόταν κάποια βοήθεια ίσως. Σταμάτησε και τότε τον πυροβολήσανε. Ο τρομοκράτης άφησε τα δοχεία με τα χρώματα και άνοιξε την πόρτα του Λευτέρη Παπαδημητρίου. Τράβηξε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε δύο φορές, μία σε κάθε πόδι. Ψύχρεμα, ο άγνωστος με το πιστόλι ξαναμπήκε στο φορτηγάκι, ενώ οι κάτοικοι έβγαιναν έντρομοι στο δρόμο. Νομίζω φορούσε κάποιο σκουφάκι ή κάτι τέτοιο και μπήκαν στο αυτοκίνητο και φύγανε. Ένας αστυνομικός που έφτασε πρώτος στον τόπο της επίθεσης μετέφερε τον τραυματισμένο βουλευτή στο κάθισμα του συνοδηγού και οδήγησε ο ίδιος τη Μερσεντές στο νοσοκομείο Υγεία. Οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας βρήκαν στον τόπο της επίθεσης δύο κάλικες πιστολιού των 45 χιλιοστών και τα δοχεία με το χρώμα που άφησε ο τρομοκράτης. Περιπολικά και μοτοσυκλετιστές της αμέσου δράσεως άρχισαν να ψάχνουν για το φορτηγάκι που, όπως αποδείχθηκε, είχε πινακίδες οι οποίες είχαν κλαπεί στις 11 Δεκεμβρίου από τον Πειραιά. Οι τρομοκράτες εγκατέλειψαν το κλεμμένο φορτηγάκι που χρησιμοποίησαν στην προέκταση της οδού Μάρκου Μπότσαρη στα σύνορα Πεύκης και Λυκόβρισης. Οι άντρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ερεύνησαν το φορτηγάκι και έβγαλαν το εκμαγείο ενός ίχνους από ανδρικό παπούτσι. Στις έρευνες πήρε μέρος και μια Αμερικανίδα αξιωματούχος του FBI. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για δύο ύποπτους άνδρες που πήγαιναν τα τελευταία βράδια στο ίδιο σημείο με ένα βυσινίκιο ταχύ και περίμεναν ακίνητοι. Ήτανε δύο, κάπως νέοι ήτανε, περίπου 30-35 χρονών κάπου εκεί. Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο κοντά? Όχι, δεν ξέρω ακριβώς. Ο ένας ήταν με μαύρα μαλλιά, ο οδηγός. Σύσσωμη πολιτική ηγεσία καταδίκασε τη νέα τρομοκρατική επίθεση, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες στρέφονται ευθέως κατά της δημοκρατίας. Οι συγγενείς του βουλευτού, τώρα συγκλονισμένοι λίγο μετά την επίθεση, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί οι τρομοκράτες επέλεξαν το Λευτέρη Παπαδημητρίου ως στόχος τους. Και ο πατέρας του αποκάλυψε ότι ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας είχε ενημερώσει 24 ώρες πριν από την επίθεση τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν. Τι χτυπάνε, τι τους έχουμε κάνει? Τους έχουμε κάνει τίποτα? Έχει πειράξει ο άντρας μου κανένα? Μόνο προσφορά έχει προσφέρει στο κόμμα και γενικά σε όλο τον κόσμο, όλο εξυπηρετεί. Εχθρούς δεν έχουμε, δεν πιστεύω να έχουμε, όλοι τον αγαπάνε. Αξιαγάπητος ήταν. Δεν υπήρχε γλυκύτερος άνθρωπος από αυτόν. Και στη Βουλή και στις αγορεύσεις του και στην περιφορά του. Κανένα δεν πειράξει. Από φτωχιά οικογένεια και τι είμαστε, τι ίδια είμαστε. Το μεγάλο ερώτημα στον εαυτό μου είναι γιατί τον διάλεξαν αυτό. Γιατί. Μου είπε ότι είχε ζητήσει από τον Υπουργό να ζητήσει προσωπική ασφάλεια. Μου το είπε την Κυριακή, χθες. Μάλιστα, από το Υπουργό Δημοσίας Τάξεως. Και εγγελιστά. Κανένα μέτρο για την προστασία του Λευτέρη Παπαδημητρίου δεν είχε λάβει η αστυνομία παρά τις προειδοποιήσεις του βουλευτού. Το γεγονός κατήγγειλε και ο πρώην Υπουργός Προεδρίας κ. Εύερτ, ενώ ο κ. Γκελεστάθης είπε πως η αστυνομία δεν μπορεί να φρουρεί όλους τους πιθανούς στόχους. Φαίνεται ότι εδώ και 5-6 μέρες παρακολουθεί το. Το είχε πει στην αστυνομία και δεν είχαν ληφθεί μέτρα. Ο κ. Παπαδημητρίου είχε εκφράσει σχετικούς φόβους, αλλά βέβαια δεν ήταν δυνατόν να είναι βέβαιος από πού προήρχονται οι σχετικές απειλές. Οι δυνατότητες της αστυνομίας, όπως είναι ευνόητο, δεν επιτρέπουν να παρέχει προστασία, διαρκή μάλιστα, σε μεγάλο αριθμό προσώπων. Έδωσε εντολή στην αστυνομία ήδη από το πρωί να πάρει αυξημένα μέτρα προστασίας για όλους τους βουλευτάς του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα για τους 152 που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία.
Με κινηματογραφικό τρόπο, άγνωστοι διαρρήκτες μπήκαν στην τράπεζα εργασίας της οδού Καλλιρόης και λαϊλάτισαν το θησαυροφυλάκιό της, χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς. Έσκαβαν επί μέρες μία σύραγγα 25 μέτρων που τους οδήγησε στο υπόγειο της τράπεζας, όπου άνοιξαν 300 τυρίδες και άρπαξαν κοσμήματα, ομόλογα και χρήματα ανυπολόγιστης αξίας. Το σχέδιο που έβαλαν σε λειτουργία οι άγνωστοι δράστες ήταν τέλεια οργανωμένο και έγινε με επαγγελματικό τρόπο. Χρησιμοποιώντας κομπρεσέρ και γεννήτριες, άνοιξαν σύραγγα μέσω της οποίας το Σαββατοκύριακο μπήκαν στα υπόγεια της τράπεζας. Ακόμη δεν έχει εντοπιστεί το σημείο από όπου ξεκίνησαν το άνοιγμα της σύραγγας. Ολόκληρος μηχανισμός ήταν αυτό που. Και δεν μπήκαν μέσα από την τράπεζα, ήταν απ' έξω λαγό μια ολόκληρη. Όταν οι υπάλληλοι της τράπεζας εργασίας που βρίσκεται στην οδό Καλλιρόης 19 κατέβηκαν στα υπόγεια για να κάνουν την καθιερωμένη αποτίμηση, έμειναν άναυδοι. Μια μεγάλη τρύπα είχε ανοιχτεί στον τοίχο της τράπεζας, ο οποίος αποτελείται από πετόν αρμέ πάχους 50 εκατοστών. Οι 301 από τις 1151 θηρίδες του υποκαταστήματος είχαν παραβιαστεί και βρέθηκαν τελείως άδειες. Ορισμένες θηρίδες έχουν παραβιαστεί, έχουν σπάσει. Από την πρώτη καταμέτρηση που έγινε, διαπιστώθηκε ότι ομόλογα, χρυσαφικά και συνάλλαγμα που ακόμη δεν έχει υπολογιστεί η αξία τους είχαν κάνει φτερά. Να περάσουμε στο διεθνή χώρο, να πάμε πρώτα στη Ιουγκοσλαβία. Την έντονη αντίδραση των ΗΠΑ και πολλών ευρωπαϊκών χωρών έχει προκαλέσει η επανεκλογή του Μιλόσεβιτς. Το State Department μίλησε για εκτεταμένη νοθεία, ενώ ο αντίπαλος του Σέρβου Προέδρου Μίλαν Πάνιτς ζήτησε την επανάληψη των εκλογών. Πάντως, ο Μιλόσεβιτς, με καταμετρημένο το 40% των ψήφων, ξεπερνά το 56%. Ο Νίκος Γεωργιάδης από το Βελιγράδι μεταδίδει. Ο Σλόμποντα Μιλόσεβιτς κέρδισε και αυτές τις εκλογές. Ο Μίλαν Πάνιτς ζητεί εκλογές καινούργιες μέσα σε 90 μέρες. Η έκπληξη των εκλογών είναι το ποσοστό του Εθνικιστικού Ακραίου Ριζοσπαστικού Κόμματος που ξεπερνάει τα 20%. Ο Μίλαν Πάνιτς για δεύτερη φορά σε 24 ώρες ζήτησε την επανάληψη των εκλογών σε 90 μέρες λόγω νοθείας. Ρωτήσαμε τον εκπρόσωπό του αν ο Πάνιτς γνώριζε εκ των προτέρων την κατάληξη. He was frustrated with the fact of such frauds in his opinion that do not give credibility to these elections. Οι Έλληνες όμως παρατηρητές αυτές τις εκλογές είχαν εντελώς διαφορετική γνώμη. Πιστεύω ότι η γενική εντύπωση και η δική μου και των υπολείπων της Επιτροπής που ήταν από το Κοινοβούλιο είναι θετική. Οι εκλογές διεξήχθηκαν γενικά ομαλά. Το σερβικό έθνος συσπηρώθηκε γύρω από τον ηγέτη του, απαντώντας έτσι στη διεθνή παρέμβαση. Ο κλοιός σφίγγει γύρω από τη Σερβία, αλλά όχι μόνο γύρω από αυτήν. Νίκος Γεωργιάδης από το Βελιγράδι για το Mega Channel. Κυρίες και κύριοι, εντείνεται το διπλωματικό παρασκήνιο στην έδρα του ΟΗΕ για την αναγνώριση των Σκοπίων. Ο Προεδρεύων του Συμβουλίου Ασφαλείας δήλωσε απόψε ότι δεν έχει λάβει επίσημη αίτηση του Γκλιγκόροφ για ένταξη του κρατηδίου του στο διεθνή οργανισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως, η σχετική συζήτηση έχει μετατεθεί στις αρχές Ιανουαρίου. Και ο Βρετανός Υφυπουργός Εξωτερικών, Ντάγκλας Χοκ, είπε ότι η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει την αναγνώριση των Σκοπίων από τον ΟΗΕ με το όνομα Μακεδονία. Στην Αθήνα τώρα, ο κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που συναντήθηκε χθες με τον Γάλλο πρέσβη, ζήτησε την υποστήριξη του Προέδρου Μιτεράν. Και στις Βρυξέλλες, ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών, Γένσεν, διαβεβαίωσε ότι η δανική Προεδρία της ΕΟΚ θα σεβαστεί την απόφαση της Λισαβόνας. Ο Γιώργος Κουβαράς από τη Βελγική Πρωτεύουσα μεταδίδει. Με άξονα την απόφαση της Λισαβόνας, όπως άλλωστε είναι υποχρεωμένη να κάνει, πρόκειται να κινηθεί το επόμενο εξάμεινο Δανική Προεδρία στο θέμα των Σκοπίων. Αυτό τόνισε ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών, Έλεμαν Γένσεν, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη τύπου τις προτεραιότητες της Δανικής Προεδρίας. So let me just say that we will continue to work on the basis of what was set in Lisbon and that it is our hope that it will soon be possible to find a way of recognizing this new state. Τη δήλωση του Έλεμαν Γένσεν σχολίασε ως θετική η ελληνική πλευρά, αφού όπως είπε ο κύριος Παπακοσταντίνου. Πρώτο γεγονός ότι η Δανία, ειδικά η δανική αντιπροσωπεία, πρέπει να πω ότι δεν μας ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, αυτή τη φορά βλέπω ότι ακολουθεί την κοινοτική πολιτική. Από τις Βρυξέλλες, Γιώργος Κουβαράς για το Mega Channel. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Με την κρίσιμη ψηφοφορία, στην οποία ο Πρωθυπουργός έχει προσδώσει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, ολοκληρώνεται απόψε τα μεσάνυχτα η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβερνήσεως άσκησε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση η αντιπολίτευση, αλλά και ο κ. Μιλτιάδης Εύερτ, ο οποίος όμως έκανε έκκληση για ενότητα της Νέας Δημοκρατίας και ζήτησε την υπερψήφιση του προϋπολογισμού. Θα ψηφιστεί και θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό, αλλά ταυτόχρονα καλόπιστα, όπως έχουμε υποχρέωση οι βουλευτές, θα επισημάνουμε με παρησία τις αναγκαίες μεταβολές οι οποίες είναι αναγκαίες για να κάνει η κυβέρνηση. Είναι δυνατόν να δηλώνεις έξω από τη Βουλή ότι διαφωνήσεις με την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ και μέσα στη Βουλή να ψηφίζεις? Όποιος θερμός καλπάζει, τα λύματα δεν συγκρατούνται. Το 92 αυξάνεται το χρέος σε σχέση με το 91 εκ του γεγονότος ότι απορροφά το δημόσιο καταπίπτουσες εγγυήσεις που είχαν χορηγηθεί στο παρελθόν.
Να περάσουμε τώρα στο φοβερό αεροπορικό δυστύχημα. 54 άτομα βρήκαν το θάνατο, 4 αγνοούνται και 282 τραυματίστηκαν όταν ο αεροσκάφος των Ολλανδικών αερογραμμών κόπηκε στα δύο την ώρα που προσγειωνόταν χτες σε αεροδρόμιο της Πορτογαλίας. Ένιωσε ένα βίαιο κύμα αέρα και την ίδια στιγμή άκουσα μια ισχυρή έκρηξη στο πίσω μέρος του αεροπλάνου. Τότε έχασα και τον έλεγχο. Αυτά δήλωσε πριν από λίγο ο πιλότος του μοιραίου DC-10 της Ολλανδικής εταιρείας Martinair που άνοιξε στα δύο και τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί στο θέρετρο φάρο της Νοτίου Πορτογαλίας παρά τη σφοδρή κακοκαιρία και την πυκνή ομίχλη. Όπως περιγράφει ο ίδιος ο πιλότος, το αεροπλάνο ακολούθησε ανώμαλη πορεία με το ένα φτερό να σέρνεται στο έδαφος και σταμάτησε 20 μόλις μέτρα από το διάδρομο προσγείωσης. Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν ακόμα μέσα σε συντρίμμια που καπνίζουν τυχόν επιζώντες. Τρεις φορές σε ισόβια καταδικάστηκε από το Κακουργιωτικείο Θεσσαλονίκης ο 28χρονος μετανάστης που δολοφόνησε 3 άτομα σε καφενείο στο Σιδηρόκαστρο. Και οι συγγενείς των θυμάτων, όταν άκουσαν την απόφαση, δεν συγκράτησαν την όργη τους. Ηλεκτρισμένη και σήμερα η ατμόσφαιρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης στη δίκη του 28χρονου Ιωάννη Καραγκιοζίδη που πέρυσι το καλοκαίρι σκότωσε με καραμπίνα σε καφενείο στο Σιδηρόκαστρο Σερών 3 νεαρά άτομα και τραυμάτισε 9 περαστικούς. Το δικαστήριο του επέβαλε την ποινή της ισόβιας καθήκον 3 φορές κατά πλειοψηφία για τις 3 ανθρωποκτονίες. 3 όμως μέλη το δικαστήριο είχαν την άποψη ότι έπρεπε να επιβληθεί η ποινή του θανάτου. Ο εισαγγελέας της έδρας Αντώνης Νικολαίδης πρότεινε να επιβληθεί ο θάνατος για κάθε ένα από τους 3 φόνους και συνολικά 3 φορές εις θάνατον. Ο κατηγορούμενος στην απολογία του παραδέχτηκε την ενοχή του και δέχτηκε την απόφαση του δικαστηρίου ψύχρεμα. Αντιμέτωποι με τα πειρά των Ισραηλινών βρέθηκαν οι 415 Παλαιστίνοι όταν οι λιβανικές αρχές τους υποχρέωσαν να επιστρέψουν στην ουδέτερη ζώνη. Οι Παλαιστίνοι που έχουν απελαθεί από τα κατεχόμενα και έμειναν επί 6 μέρες στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ, πήραν εντολή από Λιβανέζους αξιωματικούς να προχωρήσουν στα εδάφη που κατέχουν οι Ισραηλινοί στο νότιο Λίβανο, δηλαδή στην ονομαζόμενη ζώνη ασφαλείας. Μόλις όμως πλησίασαν οι εθνοφύλακες του νοτιού Λιβάνου, που συνεργάζονται με το Ισραήλ, άνοιξαν πυρ για να τους σταματήσουν. Οι Παλαιστίνοι έπεσαν στα γόνατα και άρχισαν να προσεύχονται, ενώ ορισμένοι ξέσπασαν σε λυγμούς. 2 τραυματίστηκαν, από τους οποίους ο ένας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Λιβάνου. Ο καιρός είναι χορηγία της Hyundai. Σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Προς το βράδυ σας θα συννεφιάσει στα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στα δυτικά ασθενείς 3, μποφόρου και στα ανατολικά μέτρη 3 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 4 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 11, στα δυτικά από 2 μέχρι 16, στα υπόλοιπα υποδυτικά από μείον 1 μέχρι 15 και στο Αιγαίο από 7 μέχρι 14 βαθμούς. Λιακάδα με ασθενείς βοριάδες μέχρι 3 μποφόρ θα έχουμε στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 5 μέχρι 15 βαθμούς. Στα βόρεια προάστια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Σχεδόν έθριο καιρό θα έχει και η Θεσσαλονίκη με ασθενείς ανέμους 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 0 μέχρι 10 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα ακολουθεί η συνέχεια της εξαιρετικής ελληνικής ταινίας «Η Κάλπη Κιλήρα» σε σκηνοθεσία του Γιώργου Τζαβέλα και με έξοχους πρωταγωνιστές όπως η Έλλη Λαμπέτη, ο Χόρν, ο Λογοθετήδης, ο Μακρύς, ο Μιράτ, ο Λαβρέντης Διανέλος, ο Μίμης Φωτόπουλος και άλλοι. Στις 7 το πρωί υπάρχει όπως πάντα η ενημερωτική εκπομπή του Μέγκα Πρωινό Παράθυρο με τον Γιάννη Δημαρά και την Ρίκα Βαγιάννη. Το πρώτο μεγάλο δελτίο ειδήσεων από το μεγάλο κανάλι στις 2 ακριβώς το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα.